ευχαριστώ πολύ για μία ακόμα φορά στη Ρόδο. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Πες μας τι έχει γίνει, ξεκίνησες χθες. Έπαιξα χθες, παίζω και σήμερα το βράδυ και θα περάσουμε καλά. Πώς πέρασε ο κόσμος θες, πώς είδε? Περνάμε πάντα καλά σε αυτό το χώρο. Είναι ένας μικρός χώρος, ζεστός χώρος, μαζεύονται φίλοι. Μετά από τόσες φορές έχουμε γνωριστεί και με τον περισσότερο κόσμο, περνάμε πάντα πάρα πολύ καλά. Είναι πάρτι. Ερχόμαστε για να κάνουμε πάρτι. Περνάμε καλά. Έχω μάθει όμως εσύ δεν έχει κυκλοφορήσει όμως στη Ρόδα, έτσι? Όχι. Όχι, δεν έχω κυκλοφορήσει ακόμα. Ελπίζω την επόμενη φορά να υπάρχει ο χρόνος, μία-δύο μέρες επιπλέον, για να μπορέσω να δω και λίγο το νησί. Γιατί είναι κρίμα. Τόσες φορές, όπως σου είπα, τόσες φορές στο νησί και δεν έχω καταφέρει να δω τίποτα άλλο παρά από τη διαδρομή, παρά τη διαδρομή από το ξενοδοχείο στο μαγαζί. Εσύ προσωπικά τώρα τι κάνεις επαγγελματικά, σε ποιο σημείο? Επαγγελματικά προσπαθώ να τελειώσω τον επόμενο μου δίσκο επιτέλους μετά από 4 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να το τελειώσω φέτος, αλλά το θέμα είναι ότι έχω μπει, ότι είμαι σε καλό δρόμο και ευελπιστώ μέχρι το τέλος του χρόνου να έχω τελειώσει τον καινούριο μου δίσκο. Και... Να πούμε λίγο τι μουσική θα... House μουσική θα είναι πάντα. Ναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Μάλλον... Τουλάχιστον το κάνεις πάρα πολύ καλά, οπότε... Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ξέρεις, είναι η ψυχή μου, η καρδιά μου μάλλον είναι σε αυτά τα BPM, σε αυτά τα beat. Δεν ξέρω, ίσως αν μεγαλώσω και ρημάσω λίγο να φτιάξω και κάτι άλλο, δεν ξέρω. Οι επαφές έτσι με το εξωτερικό μα. Εντάξει, από την εποχή του ίντερνετ, από την εποχή του ίντερνετ και μετά, οι επαφές με το εξωτερικό είναι οι ίδιες που είναι και οι επαφές με την Ελλάδα. Απλά δεν έχω κάνει ακόμα άνοιγμα προς το εξωτερικό από θέμα gigs και τέτοια πράγματα, γιατί αυτό είναι καθαρά θέμα των PR, είναι καθαρά ότι πρέπει να είσαι σε κάποιο booking, είσαι σε κάποιο γραφείο. Είσαι όμως αρκετά γνωστός εκεί και έχεις κάνει. Έχω κάνει δουλειές, έχω κάνει gigs στο εξωτερικό, απλά δεν το έχω προσπαθήσει να γίνει κάτι παραπάνω, δηλαδή να, από τις 100 δουλειές του χρόνου να πω ότι 50 είναι στο εξωτερικό για παράδειγμα. Αλλά προς το παρόν δεν νιώθω αυτή την ανάγκη, ίσως κάποια στιγμή μου άρεσε η Ελλάδα. Ναι, ίσως... Μ' αρέσει η Ελλάδα, με τα καλά της και τα κακά της, σε όλους μας αρέσει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Νίκο μου, όσο αφορά τώρα τη house λίγο μουσική, είναι λίγο ψαγμένη μουσική ιδιαίτερα, έτσι. Τι είναι αυτό το στοιχείο που την κάνει ξεχωριστή και ένας DJ συγκεκριμένα έτσι σαν και σένα θέλει πολύ, αρκετή δουλειά? Όλες οι μουσικές έχουν τα ψαγμένα θέματα τους και τα μη ψαγμένα. Όλες οι μουσικές έχουν τα διαμάντια και τα σκουπίδια. Δηλαδή και η ελληνική μουσική έχει διαμάντια και η ξένη μουσική έχει διαμάντια και η house έχει διαμάντια. Όπως και αντίστοιχα όλες αυτές έχουν και τα σκουπίδια τους. Νομίζω όμως ότι αυτό που υπάρχει στη house είναι ότι η house είναι ένα μείγμα από όλες τις μουσικές. Πλέον μπορείς να ακούσεις το οτιδήποτε. Δηλαδή... Ακούγεται και πιο πολύ το συγκεκριμένο είδος. Κοίταξε να δεις, εδώ και 20 χρόνια, ακόμα και τα μαγαζιά που παίζουν mainstream, είναι σίγουρο ότι μία ώρα θα περάσουν από αυτό το είδος της μουσικής. Άρα πλέον ο κόσμος ξέρει τι είναι αυτό. Τα ελληνικά, τα pop έχουν ήδη house, ο ρυθμός τους είναι έτσι κι αλλιώς. Ναι, έχει γίνει γνωστός ο ήχος. Θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο αναγνωρίσιμη και πιο αποδεκτή από τον κόσμο, αν τα μέσα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, δίνανε λίγο χρόνο. Υποστηρίζαν λίγο πιο. Έτσι, αυτό ακριβώς. Το πιστεύεις ότι λίγο χάνεται έτσι το ελληνικό στοιχείο με αυτή την είσοδο των μουσικών, με αυτά τα είδη? Το ελληνικό στοιχείο, στη μουσική εννοείς, δεν πιστεύω ότι χάνεται, όχι, δεν πιστεύω ότι χάνεται και πιστεύω ότι ο Έλληνας παραγωγός, και το λέω αυτό και στον εαυτό μου για να τα ακούσει, η γνώμη μου είναι ότι αν θέλει να κάνει κάτι στο εξωτερικό που να είναι αναγνωρίσιμο, πρέπει να δώσει το ελληνικό στοιχείο μέσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή διανύουμε μια εποχή που είναι ρεύμα στη house σκηνή, είναι ρεύμα η άφρο. Είναι ρεύμα η άφρο γιατί μας δώσανε το αφρικάνικο στοιχείο, δεν μας δώσανε, οι Αφρικάνοι δεν παίζουν Αμερικανιές ή αυτά που παίζουν οι Άγγλοι, παίζουν τα δικά τους. Νομίζω ότι ο Έλληνας αν θέλει να κάνει μια επιτυχία στο εξωτερικό θα πρέπει να δώσει το δικό του στοιχείο και δεν είναι τυχαίο κάποιες παραγωγές, για παράδειγμα του Τζιπάλ που χρησιμοποίησαν ελληνικά στοιχεία, ότι γίνανε παγκόσμια hit. Αλλά εγώ σαν Έλληνας δεν μπορώ να δώσω το αμερικάνικο στοιχείο καλύτερα από τον Αμερικανό. Πρέπει να δω, να ψάξω να βρω τις ρίζες μου και να τις δέσω σε αυτό το πράγμα που λέγεται house, αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι house είναι ανοιχτή, να βάλεις το οτιδήποτε μέσα. Να το κάνω αυτό και νομίζω ότι έτσι θα είναι και μεγαλύτερη αποδοχή μου στο εξωτερικό. Σε κάποιο συγκεκριμένο έτσι μαγαζί δεν θα έχουμε, τουλάχιστον για την Αθήνα που ξέρουμε ότι ζεις? Όχι, το συγκεκριμένο μαγαζί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εδώ και 3 χρόνια. Και τι μας πεις τόσο μετά? Εκεί με δεχτήκανε. Συνέχεια επισκέψη για να σε ακούμε. Εκεί είναι το residency, είναι μηνιαίο, είναι μία φορά το μήνα, μία Παρασκευή το μήνα στο Haven, στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, φέτος έχω ξεκινήσει το Κολωνάκι τις Δευτέρες, λίγο πιο ήσυχα,
σε ένα μπαράκι στο Παπλού είναι λίγο πιο ακουστικά τα πράγματα εκεί, πιο ποτάδικο, πιο ελεύθερα από μουσική. Δεν πρέπει σαν και καλά να χορέψεις και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, να παίξω πιο ελεύθερα. Κατά τα άλλα, βόλτες. Βόλτες γύρω-γύρω. Αυτές τις βόλτες που λέγαμε πριν, να τις κάνεις, έτσι. Θα τις κάνω. Ωραία. Νίκο Διαμαντόπουλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία. Και όποτε ξανάρθεις πάλι μαζί, ξέρεις. Okay.